Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ξεκινάμε και αυτή τη σεζόν. 7η πλέον, εδώ στην Εγνατία Τηλεόραση. Θα κάνω μόνο ένα μικρό σχόλιο πριν σας πω το θέμα της εκπομπής. Οι κυβερνώντες σήμερα, ακόμα και αν βρεθεί κάποιος να πει ότι θα πληρώσω εγώ όλο το χρέος της Ελλάδος για να μην βασανίζεται αυτός ο έρημος ελληνικός λαός, δεν θα δεχτούν να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί πολύ απλά δεν θέλουν να ξεχρεώσει η Ελλάδα. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας λένε ότι έπαιξε στα CDS 1:22 για να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, για το ότι θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα και μάλιστα πριν την βάλει στο δρόμο του, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κύριο Καμένο και τον αυστριακό ευρωβουλευτή που τα είπε στην Ευρωβουλή. Όταν λοιπόν συνέβη και αυτό, πώς θα θέλει αυτός ο άνθρωπος να ξεχρεώσει τη χώρα? Έχει παίξει 1:22 ότι θα χρεοκοπήσουμε και θα πάρει τρελά λεφτά. Πώς λοιπόν θα θέλει να γίνει κάτι τέτοιο? Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι μέρος του σχεδίου. Θέλουν να μας εξαθλιώσουν όλους τελείως, να δημιουργήσουν ειδικές βιομηχανικές ζώνες, στις οποίες το μεροκάματο δεν θα υπερβαίνει τα 10 ευρώ και όταν δεν θα έχει κανένας δουλειά θα πηγαίνει εκεί αναγκαστικά να δουλεύει με 10 ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Μας θέλουν εξαθλειωμένους, διαλυμένους τελείως. Γιατί πολύ απλά είμαστε Έλληνες. Γι' αυτό. Αυτό τα φταίει όλα. Επειδή είμαστε Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τίποτα άλλο δεν φταίει. Αυτά τα δυο. Αν δεν ήμασταν Έλληνες και δεν ήμασταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν θα νοιαζόταν κανένας για αυτή τη χώρα να τη διαλύσει κατά αυτόν τον τρόπο. 30 ολόκληρα χρόνια παλεύουν να τη διαλύσουν και τα κατάφεραν. Δεν έχει πλέον η κατάσταση ούτε έλεγχο μπορεί, ούτε να είναι εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση και μη αναστρέψιμη. Αποχαιρετήστε την Ελλάδα που ξέρατε, πολύ απλά. Εκτός αν κάνουμε κάτι όλοι μαζί, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ούτε να το προτείνω. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Στη χώρα μας, για να μην συνεχίσω με αυτά που έλεγα και πω τίποτε πιο άγριο και μας τρέχουν μέσα. Λοιπόν, στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία δεν συνάδουν με την συμβατική ιστορία, με τα όσα ξέρουμε από την ιστορία. Δεν θα έπρεπε δηλαδή φυσιολογικά να υπάρχουν αυτά, αν η συμβατική ιστορία είναι έτσι όπως μας τη γράψαν. Δεν θα έπρεπε. Όχι. Υπάρχουν όμως. Θα δούμε αρκετά από αυτά σήμερα. Κοντά μου έχω έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Θωμά τον Κάσια. Αξιολογότατος ερευνητής και αρθρογράφος. Καλώς ήρθες, Θωμά. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες στην πρώτη σου εκπομπή, κύριε Μπαζή. Αλίμονο, τι λες. Φίλε μου Θωμά, να ξεκινήσουμε να δούμε κάτι. Κύριε Σκηνοθέτα, παρακαλώ να δούμε λίγο το οπτικό μας υλικό. Στον ποταμό Ξηριά, στον Τύρναβο Λαρίσης, αγαπητέ μου, κοίταξε τώρα να δεις τι έχει γίνει. Ανακαλύφθηκαν τμήματα του πρώτου ίσως μαντίου της Δωδόνης και τμήματα από μαρμάρινη αρχαία γέφυρα, πρέπει να είναι περίπου στο 400 π.Χ. αυτή εδώ πέρα, ή 500, η οποία έχει το μάρμαρο, όπως θα δεις αργότερα, έχει εσοχές ειδικές μέσα στις οποίες περνούσαν ξύλα ή χαλκό, δεν ξέρω τι, για να ενώνουν το ένα τμήμα με το άλλο. Ξέρεις ποια ήταν η τύχη αυτών των ευρημάτων εδώ? Κάποια λίγα φυλάσσονται σε έναν χώρο εκεί πέρα δημοτικό και τα άλλα όλα είναι εκεί στο ποτάμι, έτσι. Το μάμο. Αντί να ενωθεί αυτή η γέφυρα, να γίνει αναστήλωση και να αναδειχθεί ο τόπος. Μαρμάρινη γέφυρα περίπου το 500, 400 με 500 π.Χ. τώρα. Και κοίταξε σε τι κατάσταση. Αυτοί είμαστε. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σε πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και ειδικά θα παρουσιάζεται από εδώ και πέρα πολύ πιο συχνότερα. Λόγω και της οικονομικής δυσκέρειας που υπάρχει, τώρα θα εγκαταλειφθούν, όλα θα τα εγκαταλείψουν αυτά εδώ. Όπως και εκτός από αυτό εδώ, είναι τρομακτικό αυτό το έβριμα που έχετε, κύριε Παπαζήση. Το είδα στο διαδίκτυο μέσα. Ναι. Και ένας φίλος με το πρότεινε να το δω. Και άλλα μέρη. Στη Χαλκιδική, η περιοχή Ανθεμούς, που είναι στον κάμπο της Γαλάτιστας, 40 χιλιόμετρα από εδώ, πολύ κοντά. Είναι αρχαία πόλη 800 χρόνων π.Χ. η οποία βρίσκεται στην ίδια μοίρα όπως με αυτήν εδώ που. 1400 βλέπουμε. Μέτρα αρχαιολογικά βρήματα, έτσι. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να πάει να πάρει ό,τι θέλει και να φύγει. Βοσκοτόπια έχει γίνει η περιοχή εκεί πέρα. Υπάρχουν τα μάρμαρα που προδίδουν ότι ήταν η αρχαία πόλη, αλλά δυστυχώς είναι εγκατελειμμένα στο έλεος του Θεού. Όποιος θέλει μπορεί να πάει και να πάρει. Και τώρα μου θυμίζεται και ένα περιστατικό το οποίο μου συνέβη προσωπικά σε μένα τον ίδιο. Στην Νήσο Αμοργό.
πριν, γύρω στα 12 χρόνια πριν, την επισκέφτηκα την Ίσο και επισκέφτηκα ένα κάστρο που έχει ακριβώς επάνω, στο μεγαλύτερο ύψωμα της Αμοργού, το οποίο ήταν εγκατελειμμένο, υπήρχαν κρεβάτια μεσαιωνικά τα λοιπά και δεν υπήρχε ούτε ένας φύλακας. Και ρωτάω και κάποιον φεύγοντας, ρε παιδιά, λέω, εδώ πέρα κανένας δεν φυλάει αυτό το μέρος εδώ πέρα, τι συμβαίνει εδώ πέρα, φύλακας δεν υπάρχει. Μου λέει ένας, ο οποίος ήταν κάτοικος από εκεί, μου λέει, έρχονται, λέει, οι τουρίστες και όλοι παίρνουν και ένα σουβενίρ και φεύγουν. Λέω, σοβαρολογείται. Σοβαρολογώ, λέει. Μα δεν υπάρχει, λέει, φύλαξη. Έχουμε πει πόσες φορές να έρθει η αρχαιολογία να φυλάξει, να βάλει κάποιον φύλακα. Και έχουν σηκώσει, λέει, ολόκληρους πίνακες από εδώ πέρα. Και ποιος θα τους σταματήσει. Μα δεν έχει δικαιοδοσία να τον άλλον να τον σταματήσει. Αυτό είναι, βέβαια. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα σε πάρα πολλούς χώρους. Μα δεν υπάρχει άλλο πουθενά μαρμάρινη γέφυρα από την εποχή αυτή. Δεν έχουμε καμία. Και όταν στηρίζεσαι, έχεις κάνει βαριά βιομηχανία τον τουρισμό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέξεις. Από πού περιμένει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Περιμένει πουθενά άλλο έξω από τον τουρισμό, Θωμά μου? Όχι. Εδώ οι ξένοι δημιουργούν φανταστικές ιστορίες με τέρατα του Λόχνες και τα λοιπά, για τουριστικούς λόγους να προσελκύσουν τουρίστες. Εμείς τα έχουμε. Και σημασία. Και δεν κάνουμε τίποτα. Όπως εκείνο το τρομερό που βρήκα στα Κανάρια νησιά παντού αγάλματα του Ηρακλή και τα πουλούσαν και σουβενίρ. Αφού δεν βρήκα άλλο άγαλμα του Ηρακλή στην Ελλάδα, πήγα από εκεί. Στη μέση του Ατλαντικού ωκεάνου. Και βγήκε και φωτογραφία με άγαλμα του Ηρακλέως. Όταν πηγαίνουμε στην Μπέλα. Ναι. Να επισκεφτούμε τους αρχαιολογικούς χώρους και υπάρχει και το μαγαζί το οποίο πουλάει σουβενίρ και τα λοιπά. Και μπαίνεις μέσα και αντί να βρεις αγαλματίδια αρχαίων Ελλήνων θεών και τα λοιπά, βρίσκεις τον Δαβίδ. Και ρωτάς τον πολιτή, συγγνώμη, αυτό τι είναι, είναι αρχαίος Έλληνας αυτός ο Δαβίδ? Και αναρωτιέται και ο ίδιος μετά και λέει, πώς βρέθηκε, λέει, αυτό στο μαγαζί μου? Τι είναι αυτό που θα πει τώρα? Θα σου δείξω τώρα κάτι άλλο, αγαπητέ μου, καταπληκτικό. Κυρίες και κύριοι, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Πάμε παρακάτω να δούμε. Στην Κνωσό. Στο μεγάλο ανάκτορο αυτό εδώ πέρα, το γνωστό. Του Μήνου, ναι. Του Μήνου, βεβαίως. Λένε ότι το καταστράφηκε το 1500, όμως αυτά είναι του 2.500 π.Χ. περίπου. Τι θα έλεγες αν σου πω ότι εκεί πέρα υπάρχει υποδαπέδειες χάλκινες σωλήνες και μάλιστα κολλημένες γωνία? Τι θα έλεγες? Όχι, δεν παραξάνευε, γιατί. Νάτο. Ναι. Η μία περνάει ζεστό νερό και η άλλη κρύο. Τι λες τώρα γι' αυτό? Πώς κάνανε ηλεκτροκόλληση χαλκού? Ηλεκτροκόλληση είναι, δεν ξέρω τι είναι. Πώς το κάνανε αυτό περίπου στο 2.500 π.Χ. και πώς κάνανε χάλκινη σωλήνα? Δυστυχώς ξεγνωρίζουμε πολύ λίγα την αρχαία τεχνολογία. Αναπάντητο πρέπει να είναι αυτό. Κάποτε είχαν κάνει μία έκθεση της αρχαίας τεχνολογίας όταν ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Το είχαν κάνει στον χώρο που είναι η πλατεία Αριστοτέλους, επάνω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Είχαν κάνει μία έκθεση της αρχαίας τεχνολογίας. Υπήρχαν τέτοια ευρήματα και τα παρουσίαζαν εκεί που ήταν απίθανα πράγματα. Και όμως υπήρχαν. Φανταστείτε πόσα άλλα υπάρχουν που δεν τα έχουν ανακαλύψει ακόμη. Και παραμένει ακόμα 4.500 έτη. Και η ηλεκτροκόλληση παραμένει ακόμα. Πες μου τώρα εσύ, αν χάλκινες σωλήνες σήμερα που κολλήσανε, ναι, αν θα έχει μείνει τίποτα μετά από 4.500 χρόνια. Πες το μου, ρωτήσω τώρα. Οι ηλεκτροκόλληση μας παρουσιάζουν ότι είναι κάτι, ένα νεότερο επίτευγμα. Ούτε 100 χρόνια. Ναι. Ούτε 100 χρόνια. Πώς κολλήσαν αυτές τις γωνίες το χαλκό? Και πώς κατασκεύασαν σωλήνα? Εδώ είναι το τρομερό. Χάλκινη σωλήνα, αυτή πρέπει να είναι κανένα ούτε δύο εκατοστά, λιγότερο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η μισή Ελλάδα και παραπάνω είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι. Μας έχουν πει ότι το ποδόσφαιρο εφευρέθηκε στην Αγγλία. Έτσι δεν ξέρουμε όλοι? Ναι, όλοι έτσι. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα, κύριε σκηνοθέτα. Εδώ είναι στο του 5ου αιώνα π.Χ. Και μάλιστα. 4ο, συγγνώμη, στο αρχαιολογικό μας μουσείο. Mm-hmm. Βλέπεις ότι έχει τα χέρια πίσω για να μην ακουμπήσει μπάλα. Ναι. Και μας λέει κιόλας ότι το ανακάλυψαν, λέει, οι Άγγλοι, λέει, ναι, πέσανε, ναι, με κομμένα κεφάλια, λέει. Αυτό τι λέει, είναι βάρβαρο. Μια μπάλα, ναι, η προηγούμενη μπάλα είναι στο μουσείο του Άμστερνταμ, 3ου αιώνα π.Χ. και αυτή είναι στο μουσείο του Σαμαθράκης, 4ου αιώνα π.Χ. Αυτό είναι μια νεανίδα που παίζει ανακρουσία, ένα αρχαίο παιχνίδι 4ου αιώνα στο μουσείο της Λιών π.Χ. και νεαρές που παίζουν αρπαστών 4ο αιώνα π.Χ. Ήμασταν μπαλαδόφατσες από τα αρχαία χρόνια. Ο επίσκυρος ήταν το ποδόσφαιρο. Ο πολιτισμός υπήρχε εδώ.
Από εδώ ξεκίνησαν. Δηλαδή, όχι εγώ πιστεύω. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Όλα ξεκίνησαν από εδώ και τα αθλήματα και τα πάντα όλα. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Οι άλλοι ζούσαν στις σπηλιές ακόμη. Οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Στις σπηλιές ζούσαν. Σε συνθήκες ζωώδη κατάσταση. Έτσι. Εδώ υπήρχε πολιτισμός. Κάτι ήθελες να πεις για εκείνο το ανάγλυφο. Το... που ήταν ο ποδοσφαιριστής αυτός που είχε την μπάλα στο γόνατο του απάνω και την έπαιζε. Και ο νεαρός τον κοίταζε με προσοχή και είχε τα χέρια πίσω για να μην ακουμπήσει μπάλα στα χέρια του. Γιατί έτσι ήταν το παιχνίδι, ο υπήσχυρος. Ναι, μας το παρουσιάζουν, ας πούμε, το παιχνίδι ότι τάχα το ανακάλυψαν οι Άγγλοι και είναι βάρβαρο παιχνίδι γιατί λέει παίζανε με κομμένα κεφάλια των αντιπάλων τους. Εγώ... Και όμως δεν είναι βάρβαρο. Επ' αυτού, αγαπητέ μου, έχω να πω το εξής. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε εδώ πέρα το 2005. Λοιπόν, είχαμε ανακαλύψει ότι αυτή η παράσταση βρισκόταν απάνω στον τρόπο που πήραμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004. Βρισκόταν yes. απάνω. Το τρόπο αυτό χαράχτηκε, αυτό πάνω στο τρόπο χαράχτηκε πριν αρχίσουν οι αγώνες. Δεν ήξερε κανένας από αυτό το πάρει η Ελλάδα. Ούτε πιο αισιόδοξο Έλληνα δεν πίστευε ότι θα πάρει η Ελλάδα από το κύπελο. Και όμως αυτή η παράσταση είναι χαραγμένη απάνω στο κύπελο του Euro 2004. Και το είχα δείξει, σε αφήσατε, το είχαμε δει. Δηλαδή συνεχίζετε πάλι να χαράσετε το ίδιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε εκείνο το συγκεκριμένο κύπελο και το είχα δείξει από αφήσα που την ώρα που πανηγύριζαν. Ήταν από κοντά το κρατούσαν το κύπελο και φαινόταν. Φαινόταν μετά κάθαρα να πάνω χαραγμένη αυτή η παράσταση. Η παράσταση, μάλιστα. Αυτό φυσικά και... έμεινε έτσι. Έμεινε έτσι. Το θέμα. Πέρασε όπως περνάνε όλα. Ακριβώς. Όπως τα περνάμε όλα στον Τούκο συνήθως. Αντί να του αποδείξουμε, μόλι την κυρία εσείς παραδέχεστε ότι εμείς το ανακαλύψαμε. Εγώ ότι εμείς τι να πούμε, εσείς τα λέτε, εμείς δεν τα λέμε. Είναι. Αντί να το εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός. Περνάνε πολλά πράγματα που δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Έτσι είναι. Και μάλλον δεν θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Μπορεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Ότι μπορεί. Δεν θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν κάποια πράγματα να τα αναδείξουν, να τα εκμεταλλευτούν. Εδώ πέρα τι, πού να πάμε, να πάμε τώρα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου στην Αθήνα σε ένα κεντρικό σημείο. Ο άλλος κάνει δωρεά, ο γλύπτης βγήκε ο ίδιος, το κάνει δωρεά, το δίνει το άγαλμα. Και δεν βρίσκει πλατεία μάλλον. Και όλοι ναι, θα το κάνουμε και δεν κάνουν ποτέ. Και βλέπουμε τους Σκοπιανούς να κάνουν ολόκληρη θεατρική παράσταση τις προάλλες. Έτσι, καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κύριε σκηνοθέτα, για να δούμε τι έχουμε παρακάτω. Αυτό τώρα δεν γνωρίζουμε αν είναι νόμισμα ή όχι, εγώ το είδα στη Σκύρο. 8ος αιών προ Χριστού, Θωμά μου. Μάλιστα. Όλοι ξέρετε τι είναι αυτό το σύμβολο. Είναι Θωμά μου, όλοι γνωρίζουμε έτσι, δεν είναι. Η οποία ο δεν είναι γερμανική σβάστηκα, είναι καθαρά ελληνικό. Μάλιστα υπήρχε στην Τρία, βρέθηκε και στην Τρία σε πάρα πολλά σημεία. Επίσης υπάρχει και στην Αθήνα σε αρχαιολογικούς χώρους σε πάνω σε κάγκελο, σε μεταλλικό. Σε πολλά μέρη. Σε πάρα πολλά. Σε πολλά μέρη. Ήταν ένας συμβολισμός των αρχαιολογικό καθαρά. Των σημείων του ορίζοντος ναι. Τα λοιπά, ναι. Που έτσι δεξιόστροφα έλεγαν ότι είναι η ροή της ζωής, κάτι τέτοιο. Ναι. Τα σημεία της ζωής. Τα πήραν οι Κινέζοι και τα κάναν Feng Shui. Άντε να μην το... Το άλλο που είδαμε ήταν η πύλη της Νάξου αυτή η μεγάλη, το οποία... Κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα σε τι χρησιμεύει. Μια τόσο τεράστια πύλη. Τι περνούσε από εκεί μέσα. Πού είναι το υπόλοιπο τείχος. Δεν υπάρχει τείχος γύρω-γύρω πουθενά. Τι δουλειά έχει να υπάρχει στο πουθενά, ξεκρέμαστη, μια τόσο τεράστια πύλη. Κανείς δεν έχει αντιληφθεί.